Καλημερίζω αμέσως τον καλό φίλο της εκπομπής, μετεωρολόγο, κύριο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Πώς είστε, κύριε Μαρουσάκη, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Εσείς, μια χαρά. Δόξα να έχει ο Θεός, όλα καλά. Λοιπόν, και σήμερα Πέμπτη εμείς εδώ έχουμε βροχή τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές και αυτό, να σας πω κάτι, δεν προβληματίζει. Αυτό μάλλον αρέσει πολύ περισσότερο, γιατί έχουμε εδώ στην Κρήτη το νερό τόσο ανάγκη όσο ποτέ. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κακοκαιρία είναι ευεργετική για την περιοχή της Κρήτης. Τόσο καιρό περιμέναμε κάποιο έτσι οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας να καταφέρει να φτάσει μέχρι και τα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα της χώρας μας και να δώσει αυτές τις πολυπόθητες βροχές και στο νησί. Πράγματι λοιπόν, από εχθές αλλά και σήμερα σημειώνονται αυτές οι βροχοπτώσεις αρκετά έντονες σε κατατόπους. Έχει πέσει μεγάλους όγκους νερού, συνοδεία και πυκνών χιονοπτώσεων, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θυμίζει περισσότερο βέβαια χειμώνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Εναρμονίστηκε κάπως ο καιρός με το ημερολόγιο. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η κακοκαιρία είναι αρκετά σύντομη. Από τις επόμενες ώρες θα αρχίσει δειλά-δειλά να σπάει ο καιρός στην Κρήτη. Θα υπάρχουν έτσι και διαστήματα με βελτίωση και κυρίως αύριο θα δούμε δειλά-δειλά τον καιρό να βελτιώνεται περισσότερο σε πιο πολλές περιοχές του νησιού. Μια κακοκαιρία η οποία γενικότερα άφησε πολλά χιλιοστά βροχής κυρίως στην ανατολική υπηρετική Ελλάδα και αρκετές χιονοπτώσεις κατά κανόνα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και λίγο πιο χαμηλά προς την περιοχή της Βιωτίας, της Εύβοιας αλλά και της Πελοποννήσου. Έχει βελτιωθεί πλέον ο καιρός σε αυτές εκεί τις περιοχές. Είπαμε ότι περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς την Κρήτη και από αύριο θα μιλάμε για μια πιο ουσιαστική βελτίωση του καιρού, η οποία θα γενικευτεί περισσότερο την Παρασκευή με μια έτσι αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας και να μας έρθει πάλι ένα σύντομο ψυχρό κύμα μέσα στο Σάββατο, το οποίο θα απασχολήσει πάλι τις ίδιες περιοχές, δηλαδή την Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Βόρεια Κρήτη, με λιγότερα όμως φαινόμενα αυτή τη φορά, λιγότερες βροχές και λιγότερα χιόνια κυρίως σε ορεινές περιοχές. Και από Κυριακή πλέον και στη συνέχεια επανερχόμαστε σε ένα έτσι καιρικό μοτίβο το οποίο είναι συνηθισμένο τον τελευταίο καιρό για τη χώρα μας, ανεβασμένες θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και απουσία βέβαια καιρικών φαινομένων. Εναλλαγές πραγματικά που μέσα στο χειμώνα σε προβληματίζουν. Δεν είναι και ότι το καλύτερο βέβαια, κύριε Μαρουσάκη. Δηλαδή από τη βροχή να πάμε σε άνοδο της θερμοκρασίας, σταδιακά όπως λέτε σπάει το κύμα κακοκαιρίας, το Σάββατο ξανά μανά βροχές, αν θέλετε δεν ξέρω αν έχει και χιόνια αυτό το ψυχρό μέτωπο, και στη συνέχεια από Κυριακή και μετά πάμε σε εκείνες τις συνθήκες περισσότερο τις φθινοπορεινές και τις ανοιξιάτικες, όταν έχουμε τόση ανάγκη πραγματικά να είναι πραγματικά ο χειμώνας εδώ. Ακριβώς όπως το είπατε, είναι ένας καιρός ο οποίος σαφώς δεν συμβαδίζει με την εποχή που βρισκόμαστε, όπως συνέβη και τους προηγούμενους μήνες, και σαφώς βέβαια δημιουργεί πολλούς προβληματισμούς, πολλά τα προβλήματα και στους αγρότες μας και γενικότερα θα λέγαμε στη χώρα μας, με την έλλειψη έτσι βροχοπτώσεων, τις χαμηλές βροχοπτώσεις και από το φθινόπωρο που έχει προηγηθεί αλλά και με το χειμώνα που έχουμε μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή, περνάνε σύντομα αυτά τα κύματα κακοκαιριών, να αφήνουν βέβαια κάποια χιλιοστά βροχής, τα οποία σαφώς και προσπαθούν να μετριάσουν λίγο το αποτέλεσμα των προηγούμενων μηνών. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάβει να είναι σύντομες αυτές οι κακοκαιρίες και να μην λύνουν το πρόβλημα. Κύριε Μαρουσάκη, τα προγνωστικά στοιχεία ή τα στοιχεία, να το πω πάρα πολύ απλά, τα οποία αυτή την ώρα υπάρχουν, ξέρω ότι διαμορφώνονται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά δείχνουν ότι κάπου παρακάτω, ξέρετε, θα υπάρχει μια διάρκεια στο χειμώνα και σε αυτά τα φαινόμενα. Τώρα στο θέμα της διάρκειας δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν φαίνεται. Δηλαδή, τουλάχιστον και με τα μακροπρόθεσμα στοιχεία που έχουμε, φαίνονται αυτές οι διαταραχές σαν φωτοβολίδες. Δηλαδή, περνάνε γρήγορα. Περνάνε γρήγορα. Μπορεί να αφήσουν βέβαια το αποτύπωμά τους σε κάποιες περιοχές της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά, είναι γρήγορη, σύντομη η διάρκεια τους. Και αυτό δείχνει ότι θα κυριαρχήσει και μέσα στο Φεβρουάριο. Τα μακροπρόθεσμα στοιχεία δείχνουν ότι μετά και την Κυριακή πάμε σε ένα έτσι ανοιξιάτικο, θα λέγαμε, καιρικό μοτίβο. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 20 βαθμούς για πολλές περιοχές της χώρας μας, ιδιαίτερα προς τα νότια γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι βροχές λίγες, πολύ λίγες και σε λίγες, έτσι θα λέγαμε, περιοχές, χωρίς να μπορούν έτσι να λύσουν το πρόβλημα που είπαμε και προηγουμένως, που έχει αφήσει πίσω του και το φθινόπωρο, αλλά και ο χειμώνας μέχρι τώρα. Και θα πάμε έτσι τουλάχιστον μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου. Φαίνεται δηλαδή το πρώτο κομμάτι του Φεβρουαρίου θα κυλήσει με αυτόν τον ήπιο καιρό και να έρθουμε στη συνέχεια και πάλι σε γρήγορες διαταραχές που θα απασχολήσουν περιοχές της χώρας μας, όχι όλη την Ελλάδα. Δεν δείχνει να απασχολείται όλη η Ελλάδα και πάλι από αυτές τις κακοκαιρίες που διαφαίνονται μέσα στο δεύτερο τουλάχιστον
δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Και φαίνεται ότι έτσι θα οδηγηθούμε και στο Φεβρουάριο. Τουλάχιστον τα μακροπρόθεσμα στοιχεία αυτά δείχνουν. Δείχνουν δηλαδή ότι και ο Φεβρουάριο θα κυλήσει με λίγες διαταραχές, γρήγορες διαταραχές, και τον ανοιξιάτικο καιρό να κυριαρχεί για αρκετές ημέρες μέσα στο μήνα. Φαινόμενα φωτοβολίδας κατά τόπους, όπως λέτε και τα ονομάζετε. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω. Βεβαίως. Και είναι πραγματικά αυτό, είναι έτσι στο επίκεντρο της μελέτης γενικότερα της επιστημονικής κοινότητας. Συνδέεται βέβαια και με την κλιματική αλλαγή, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατεταμένες έτσι περιόδους μέσα στο χειμώνα με καιρική ηρεμία, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Με ένα καιρό που δεν συμβαδίζει βέβαια με το χειμώνα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κάτι το οποίο το μελετάμε, να δούμε κατά πόσο αυτό αναμένεται να παγιωθεί και στα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Και ελπίσουμε βέβαια να μην παγιωθεί, γιατί αν παγιωθεί θα είναι σημαντικά τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας. Σωστά. Και να σας πω κάτι, χαίρομαι και για ένα άλλο λόγο που χρησιμοποιείται τον όρο κλιματική αλλαγή και όχι κλιματική κρίση, και αποφεύγετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να μπείτε στα μονοπάτια των πολιτικών. Άλλο η κρίση και η πολιτική και το τι κρύβει από πίσω, και άλλο η κλιματική αλλαγή. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως που το επισημαίνετε συνεχώς αυτό στο λόγο σας και μιλάτε τουλάχιστον για αλλαγή, κύριε Μαρουσάκη. Θέλω και μάλιστα μιας και, μιας και κάνατε κουβέντα για την κλιματική αλλαγή, να πούμε ότι και πάλι αυτό είναι υπό ερεύνηση, δηλαδή και πάλι το ερευνάμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σίγουρο ότι οδηγούμαστε σε αυτά έτσι τα μονοπάτια. Μα πάντα, υπάρχει, πάντα υπάρχει. Αλλαγή βεβαίως, πάντα δεν υπάρχει. Υπήρχε και από τους φυσικούς κύκλους που κάνει η ατμόσφαιρα και γενικότερα θα λέγαμε ο καιρός στη χώρα μας και παγκοσμίως. Είχαμε έτσι και στο παρελθόν, να γυρίσουμε πίσω στα προηγούμενα χρόνια, θα δούμε ότι υπήρχαν έτσι περίοδοι με ακραία καιρικά γεγονότα, είτε προς την πλευρά της ξηρασίας, είτε προς την πλευρά των έντονων βροχοπτώσεων. Είναι κάτι το οποίο βέβαια το παρακολουθούμε, γιατί για να μιλήσουμε για κλιματική αλλαγή θα πρέπει να έχουμε έτσι μια μεγάλη χρονοσειρά καιρικών γεγονότων που να μας οδηγεί προς αυτήν έτσι την κατεύθυνση. Απόλυτα κατατοπιστικός και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η καραμέλα κρύβει τις κρίσεις, κρύβει και πολλά άλλα από πίσω. Σας ευχαριστώ που μιλάτε σαν επιστήμονας, σαν μετεωρολόγος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κυρία Δουλάκη, καλημέρα καταρχήν και καλό μήνα να έχουμε. Επίσης, κύριε Χαλεπακή, είδατε. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε προηγουμένως και οι συνθήκες αυτές όταν είναι με τον τρόπο που ήταν τις τελευταίες τρεις μέρες είναι ευλογία, θεωρώ, και για τους αγρότες και για όλους μας. Και συνεχίζει να είναι και ευλογία σήμερα. Ναι, ναι, συνεχίζει, διότι πρώτον δεν δημιούργησε σχεδόν κανένα πρόβλημα, τουλάχιστον σε εμάς τις μεταφορές. Έχουμε την ευθύνη των τακτικών μεταφορών στην Κρήτη. Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Σήμερα το πρωί μόνο το πρώτο δρομολόγιο για Ανόγια και το πρώτο από Ανόγια αποφασίσαμε να μην το πραγματοποιήσουμε λόγω έτσι πιθανού παγετού ή κρίση σε ένα-δύο σημεία, και είπαμε να μην γίνει το δρομολόγιο για λόγους ασφαλείας. Τα επόμενα δρομολόγια θα γίνουν κανονικά, όπως έγιναν και όλα τα δρομολόγια προς και από όλες τις περιοχές ευθύνης μας. Ακόμα και χθες βράδυ φύγανε και τα εκτός Κρήτης δρομολόγια που λόγω του απαγορευτικού δεν είχαν γίνει τις προηγούμενες μέρες. Έχει ομαλοποιηθεί δηλαδή πλήρως η κατάσταση, η οποία δεν ήταν, ξαναλέω, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, δεν είχαμε θέματα. Μάλιστα. Κανονικά και τα σχολικά δρομολόγια, κύριε. Και τα σχολικά όλα κανονικά. Όλα τα σχολικά δρομολόγια. Διότι τις προηγούμενες. Διότι τις προηγούμενες. Ναι. Που ξέρετε ότι είχε εκδώσει μία ανακοίνωση και δεν γίνανε για δύο μέρες. Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως όπου υπήρχαν θέματα είτε λόγω παγετού είτε λόγω χιονιού και για λόγους ασφαλείας, πραγματικά είχαν βγει ανακοινώσεις και από τους Δήμους. Καλά αναφέρατε τον Δήμο Βιάνου, όπως επίσης και από το Δήμο Μαλεβιζίου έβλεπα ότι υπήρχε μία ανακοίνωση για να υπάρχει μεγάλη προσοχή για αυτούς που περνάνε από το Γωνιανό Φαράγγι πηγαίνοντας προς Ανόγια εξαιτίας του παγετού. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο από όλα, να υπάρχει πρόβλεψη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό είναι το καλύτερο, και αυτό είπα και προηγουμένως, ότι μόνο για τα Ανόγια το πρωί δεν κάναμε το δρομολόγιο το πρώτο και την επιστροφή. Ωραία. Αυτό είναι καλό νέο και για εκείνους που μετακινούνται και για τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο τους. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Χαλεπάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς από τον 984.
Καλημερίζω τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Πώς είστε, καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Βουλγεράκη, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα. Αντιμετωπίσατε θέματα είτε με νερό είτε με χιόνια? Όχι, σήμερα είναι μια χειμερινή μέρα. Βρέχει στα περισσότερα σημεία του νησιού. Είναι όλα καλά. Δεν είχαμε ιδιαίτερους πάγους το πρωί. Χιόνια δεν έχουμε, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τα χιόνια παραμένουν στα ορεινά, αλλά η κατάσταση είναι απόλυτα διαχειρίσιμη. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, ότι δεν υπήρχε ο παγετός, ότι δεν είχαμε κλεισμένους δρόμους, ότι γίνονται όλα κανονικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι δεν χρειάστηκε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο αυτό του χειμώνα. Αυτό θέλουμε, το νερό που μας είναι πολύτιμο, διότι κύριε Τσαπάκο, όπως άκουγα και πριν από λίγο από τον κλέρχο, τον Μαρουσάκη, τον μετεωρολόγο, και τα όσα μας είπε εδώ στο Ράδιο 94, ο καιρό φτιάχνει τις επόμενες ώρες, ανεβαίνει η θερμοκρασία αύριο, λίγο χειμώνα στο Σάββατο, η θερμοκρασία ξανανεβαίνει από την άλλη εβδομάδα και θα πάμε έτσι με φαινόμενα δορυφορικά ως φαίνεται του χειμώνα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε να είναι κάτι πιο σταθερό, έτσι? Ναι, απλά δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε απόλυτα εμείς. Εμείς προετοιμαζόμαστε για πάνω ενδεχόμενο, από εκεί και πέρα αυτό πρόκειται από. Το λέω, για τις ανάγκες μας. Το λέω για τις ανάγκες μας. Το καταλαβαίνετε. Οι ανάγκες πραγματικά είναι πολλές στο νησί, από νερά, από χιόνια. Αυτό που έγινε αυτές τις μέρες ήταν πάρα πολύ καλό. Θέλω να πιστεύω ότι ο χειμώνας με κάποιο τρόπο θα συνεχίσει και μέσα στο Φλεβάρι. Είμαστε μέσα στη διάρκεια του χειμώνα, οπότε θεωρώ ότι έχουμε συνέχεια. Πάντως, βλέποντας και τα στοιχεία τα οποία είχε δώσει ο κ. Μανώλης Σελέκας σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία για το νερό, ότι η Δυτική Κρήτη ήταν περισσότερο ευνοημένη, ως πάντα είναι περισσότερο ευνοημένη και φαίνεται, σε ό,τι έχει να κάνει με τα υδρολογικά στοιχεία, με το ύψος του νερού να έχει περισσότερα χιλιοστά σε αρκετές περιοχές. Εκεί φαίνεται ασκήφου Χανίων, το τριήμερο, όπως διάβαζε, 28 με 31 Ιανουαρίου, 202 τα χιλιοστά του νερού, έτσι? Ακριβώς έτσι, πολύ σωστά το λέτε, ναι. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαπάκο. Καλημέρα σας. Καλά, καλημέρα, καλό μήνα, καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, καλά να είστε. 202 τα χιλιοστά, με το μηνιαίο του να φτάνει τα 669 χιλιοστά, για να το συνεχίσω, για να έχετε την πληροφορία ολόκληρη. Στο Έλους Κισάμου 104 χιλιοστά από την Κυριακή μέχρι τις 10 χθες το πρωί, ενώ το μήνα Ιανουάριο έφτασε το ύψος του νερού στα 262 χιλιοστά. Στο Ρέθυμνο και στην Αργυρούπολη είχαμε 112 χιλιοστά βροχή στο τριήμερο, με τα αντίστοιχα χιλιοστά του πρώτου μήνα του έτους να φτάνουν τα 352, ενώ μεγάλα ύψη βροχή σημειώθηκαν και στο Σπύλι με 155 από 28 έως 31 του μήνα και σύνολο Ιανουαρίου 295 χιλιοστά. Στο Ηράκλειο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά τον κύριο Λέκα, σημειώθηκαν στα Σταυράκια, 113 χιλιοστά το τριήμερο και 209 τον Ιανουάριο, όπως επίσης στη Γέργερη, με 92 τις τρεις ημέρες της κακοκαιρίας και 221 χιλιοστά τον Ιανουάριο. Σε μόλις 7 χιλιοστά έφτασε το ύψος της βροχής στο Πετροκεφάλι και για ολόκληρο το μήνα στα 47. Στο Λασίθι ακόμα πιο τραγικά τα πράγματα, όπως δείχνουν τα στοιχεία των μετρολογικών σταθμών. Στο Οροπέδιο το ύψος της βροχής του τριημέρου δεν ξεπέρασαν τα 41 χιλιοστά. Θέλουμε να γεμίσουμε ολόκληρο φράγμα από σελέμι, ποιος θα το καταλάβει? Ωστόσο, ολόκληρο το μήνα καταγράφηκαν 244 χιλιοστά. Τα χαμηλότερα βροχομετρικά τα είχε η Σιτία, με μόλις 9 χιλιοστά από την Κυριακή μέχρι χθες, ενώ και μηνιαία δεν ξεπέρασαν τα 29 χιλιοστά. Καλημέρα κύριε Χερέτη, πώς είστε? Καλό μήνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Επίσης. Λοιπόν, πώς πάμε σήμερα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, ήταν μια κακοκαιρία που από τη μια ήταν αναγκαία, τη χρειαζόμαστε. Σαφέστατα, σαφέστατα, δεν το συζητάμε, δεν γκρινιάζουμε γι' αυτό. Απλά για να ξέρει ο κόσμος αν μπορεί να περάσει από συγκεκριμένα σημεία. Από την άλλη, είχαμε
μικροπροβλήματα. Αν τα αξιολογήσει κανείς, εγώ θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο είναι στο Παγκρίτιο που έχει κλείσει ο δρόμος. Η Σπύρου Μουστακλή, έτσι. Πώς. Η Σπύρου Μουστακλή. Ναι, έξω από τον Παγκρίτιο, και όπου ακόμα δεν ξέρουμε το μέγεθος της ζημιάς. Ναι. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί δεν μπορεί να γίνει ακόμα, δεν είναι επισκέψιμο ακόμα το στέγαστρο. Νομίζω μετά τη σημερινή μέρα θα μπορέσει κάποιος να δει, γιατί από ό,τι λένε το κομμάτι που έχει αποκολληθεί δεν έχει φύγει, είναι πάνω. Κάπου έχει σφινώσει. Έχει διπλώσει, έχει προκαλέσει ζημιά στο Αλεξικέραυνο, σε όλη αυτή την τεχνολογία, το μηχανισμό που υπάρχει πάνω εκεί. Αξιολογώντας κανείς τα προβλήματα, εγώ θα έλεγα ότι αυτό ήταν το πιο σοβαρό, γιατί και ο δρόμος ο συγκεκριμένος έχει μεγάλη ροή οχημάτων, δημιουργεί λοιπόν. Από πού εκτρέπεται την κυκλοφορία, για να ξέρουν εκείνοι που σας ακούνε? Από τον παραλιακό, όπως πάμε προς τα Φανάρια για Αγιώφυρο, και όποιος θέλει να πάει δυτικά πάει αριστερά προς τον δρόμο που πάμε για Γάζια, Μουδάρα κτλ. Υπάρχει και το άλλο κομμάτι ανοιχτό, η Μητσοτάκη. Εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία στην περιοχή. Νομίζω θα αποκατασταθεί. Από ό,τι ξέρουμε, ο καιρός είναι η τελευταία μέρα που θα έχουμε. Φτιάχνει. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα. Θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό το κομμάτι πάνω από το σκέπαστο και να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος και να δούμε στη συνέχεια πώς θα αποκατασταθεί η ζημιά. Να ανέβουν οι εναερίτες και όλα τα υπόλοιπα, και βέβαια για εκείνους που μας ακούν και για τους αθλούμενους. Εγώ θα υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο αυτό που είπε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ότι θα φτιαχτεί νεμένη ζημιά. Ο κύριος Καραντινός από την άλλη της πολιτικής προστασίας έλεγε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής ότι ξέρετε, θα διεκδικήσουμε χρήματα για να αποκατασταθούν πλήρως τα όποια προβλήματα, αλλά τουλάχιστον ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού είπε με γραπτές εγγυήσεις θα επιδιορθεί η ζημιά, αλλά θα το παραλάβουμε με γραπτές εγγυήσεις για να μην έχουμε συνεχώς ξανά μανά τα ίδια πράγματα. Αν και βέβαια είναι και σε μια τοποθεσία που είναι πλήρως εκτεθειμένο το Παγκρίτιο στις καιρικές συνθήκες. Βεβαίως, η τοποθεσία είναι δύσκολη για ένα τέτοιο. Γι' αυτό απαιτείται και μια άλλη μέρημνα σε ό,τι έχει να κάνει με τις εργασίες που γίνονται, έτσι. Και καλύτερες διασφαλίσεις, όπως σωστά είπε ο Γιάννης Σταφάκης. Το πάθημα πρέπει να γίνεται μάθημα. Ωραία. Αν δεν γίνεται την πρώτη φορά, πρέπει να γίνεται τη δεύτερη. Ωραία. Σπύρου Μουστακλή είναι λοιπόν το ένα θέμα εξαιτίας του γνωστού θέματος με το σκέπαστρο του Παγκρίτιου. Είχαμε τις Ιρλανδικές διαβάσεις, όπως είπατε πριν, τις οποίες παρακολουθούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών αυτών. Ανοίγανε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ανοιχτές. Η παρακολούθηση γινόταν και τα βράδια ανάλογα του όγκου του νερού που υπήρχε. Υπήρχαν οι νερομπαριέρες εκεί, οπότε όταν χρειαζόταν έκλειναν. Ναι. Γιατί είναι και σημεία που έχουν χαμηλό φωτισμό και αυξάνει την επικινδυνότητα. Τώρα που μιλάμε είναι ανοιχτές. Ναι. Και νομίζω δεν θα χρειαστεί να ξανακλείσουν. Mm-hmm. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των ειδικών, νομίζω δεν θα χρειαστεί να ξανακλείσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, στον Κατσαμπά, όπως επίσης και στην Οδό Λυκείου. Τώρα εκεί στον Κατσαμπά, αυτό που έχω μόνο να πω είναι ότι αυτό που βλέπεις από το ρέμα να κατεβαίνει πίσω από την αστυνομική παιδιεύθυνση, έτσι όπως το βλέπα και από τα πλάνα στο δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV στη χθεσινή ημέρα. Να με συγχωρείτε, αλλά δεν βρέχει ο ουρανός σκουπίδια και μπάζα, ούτε έρχονται οι αριανοί και μας τα εναποθέτουν. Εμείς, έτυχε να το δω το ρεπορτάζ. Έτσι, εμείς, ποιοι είμαστε εμείς δεν ξέρω, αλλά είναι ντροπή για τον καθένα από εμάς που πηγαίνει εκεί και κάνει αυτό το έγκλημα, προκαλεί αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι αριανό φαινόμενο τα σκουπίδια. Είμαστε πολύ πίσω σαν συνείδηση σε αυτά τα θέματα. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Έχω δει και αυτό, όποιος επισκεφτεί την όχι στους χώρους ή όπως έδειξε χθες το ρεπορτάζ και αυτόν τον χώρο, καταλαβαίνει το πόσο πίσω είμαστε σε τέτοιου είδους θέματα που θα έπρεπε να είμαστε φυσικά πιο ευαισθητοποιημένοι σαν πολίτες. Ωραία, λοιπόν. Υπάρχουν κάπου αλλού φερτά υλικά ενδεχόμενα στο δρόμο, έχει χρειαστεί να γίνει κάποια δική σας παρέμβαση? Είχαμε κάτι μικροκατολιστήσεις σε πυργού, στη Λοφούπολη. Αλλά ήταν εντάξει, ελεγχόμενα. Δεν δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα. Αφαιρέθηκαν τα μπάζα, άνοιξαν οι δρόμοι. Όχι, μιλάω για αυτή την ώρα, εάν τρέχει κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν έχω καμιά ενημέρωση τώρα. Ωραία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για τον κόσμο που κυκλοφορεί απ' έξω. Αυτό.
Ναι, ήταν μια κακοκαιρία που, όπως είπαμε, τη χρειαζόμασταν. Απ' την άλλη, ήταν χαμηλότερη ένταση από αυτή που μας είχαν προειδεάσει. Βεβαίως είχε ένταση. Ένα καλό που είχε είναι ότι τις εντάσεις της τις έκανε σε ώρες που δεν υπήρχε κυκλοφορία. Δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα. Οπότε ήταν πιο ελεγχόμενα. Δημιουργήθηκαν μικροβολήματα, κάτι τέντες, κάτι αυτά, αλλά ήταν όλα ελεγχόμενα και σε μικρό βαθμό. Το νερό το χρειαζόμαστε και το χιόνι το χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χερέτη. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα από τον 984.